στην επίθεση κατευθείαν ο Γιώργος Ζόβας. Ένα μικρό κλίτς το οποίο δεν οδήγησε σε takedown. Φοβερά χτυπήματα από τον Γκουνογιέβ. Πολύ ωραία απόπειρα. Πάρα πολύ ωραία. Ο Γκουνογιέβ τώρα θα προσπαθήσει να χτυπήσει. Κατάφερε να γυρίσει. Ο μικρός Αμίρ Γκνόβε τράβηξε ένα Τσάρλς Ολιβέιρα. Δουλεύει τον πνιγμό. Παλεύει όμως πάρα πολύ έξυπνα ο μικρός ο Ζόβας. Παλεύει πάρα πολύ ωραία τον πνιγμό και ξεφεύγει. Ζόβας από πάνω. Αυτό είναι ένα χτύπημα στα νεφρά. Δεν πειράζει, είναι μικρά παιδιά. Πολύ ωραία πίεση από τον Ζινόβιεφ. Ζινόβιεφ. Ζινόβιεφ είναι ο παλιός. Έχω μπερδευτεί. Γκουνόβιεφ. Και από πάνω αυτή τη στιγμή Γκουνόγεβ κρατάει ο Ζόβας σφιχτά. Ένα μπουκάλι νερό βρέθηκε μέσα. Το ground and pound στο σώμα είναι αρκετά ωραίο, μπορώ να πω, για μικρά παιδάκια. Δεν χρειάζεται να χτυπιούνται τα μικρά παιδάκια στο κεφάλι. Φυσικά, 30 δευτερόλεπτα μένουν ακόμα για το τέλος του πρώτου γύρου. Και ο Γκουνόγεβ είναι από πάνω. Ωραία, θα περάσει half guard. Βέβαια, κοίταξε, τους αποκλείει πολλές κινήσεις που θα κάνανε. Δηλαδή, είναι δύσκολο από half guard να χτυπάς μόνο το σώμα. Είναι πολύ εύκολο να καλυφθείς. Ναι, σωστό, σωστό. Εντάξει, αλλά... Εντάξει, όσο να είναι, εντάξει, κάνουμε... Το έχουμε κάνει λίγο water down, όπως αξίζει. Σε παιδιά της ηλικίας τους. Τέλος του πρώτου γύρου. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το δεύτερο γύρο της παιδικής αναμέτρησης. Και δεύτερος γύρος. Ζόβας, πάρα πολύ ωραία. Αλλά ο Γκουνόγεβ τον γύρισε κατευθείαν, τον ελέγχει στο κλουβί. Πολύ ωραίο wrist control από τον Γκουνόγεβ. Και ο Γκουνόγεβ τώρα θα φτάσει για το single. Δεν ανησυχεί για το λαιμό του. Και πολύ ωραία θα περάσει σε side control. Ο Ζόβας εξακολουθεί να τον αγκαλιάζει και ο Γκουνόγεβ περνάει πολύ ωραία σε mount ανενόχλητος. Εάν ο Ζόβας δεν χρησιμοποιήσει αυτό τον έλεγχο στο κεφάλι για να τον γυρίσει, τότε σε λίγο θα βρεθεί από κάτω σε κακές θέσεις. Δείχνει να κρατάει με πολύ δύναμη ο Ζόβας. Δυσκολεύει τον Γκουνόγεβ να ελευθερώσει το κεφάλι του. Mm-hmm. Τραβάει, βλέπεις, προσπαθεί να απελευθερώσει. Δεν ξέρω αν τον ενοχλεί κιόλας. Συνήθως δεν πνίγεσαι από τη side control στην κιλοτίνα, αλλά μιλάμε για μικρά παιδιά. Ξέρεις, λίγο το σφίξιμο μπορεί να είναι λίγο να φοβηθείς λίγο παραπάνω. Είναι ότι το κεφάλι του Γκουνόγεβ δεν είναι γυρισμένο τελείως στο πλάι. Τώρα φαίνεται σαν να απελευθερώθηκε, να είμαι σίγουρος. Ο Ζόβας συνεχίζει και κρατάει αυτή την κιλοτίνα. Νομίζω ότι αυτή η κιλοτίνα έχει σχεδόν τελειώσει. Έχει κλείσει το κύκλο της. Έχει κάνει ό,τι ήταν να κάνει. Τώρα ο Ζόβας έχει περάσει πολύ ωραία το underhook και ο Γκουνόγεβ προσπάθησε να βγει στην πλάτη. Πολύ ωραία. Για να καταφέρει να ανέβει ο Ζόβας από πάνω. Ζόβας στην πλάτη του Γκουνόγεβ. Πολύ ωραία γυρνάει ο μικρός Γκουνόγεβ και σπάει τα γκριπς και απελευθερώνεται. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. 10 δευτερόλεπτα για το τέλος του δεύτερου γύρου. Για ένα γύρο που τον έλεγξε πολύ ωραία. Οπ, πάρε και μια μπουνίτσα μετά το καμπανάκι.
τρίτος γύρος ξεκινάει. Τρίτος και τελευταίος γύρος για τους μικρούς. Μας έτοιμα να ξεκινήσουμε και... Θα μπει για το σύγχρονο Γουνόγεφ. Πολύ ωραίο σπρόλ από τον Ζόβα. Πάει για τον duck under ο Γουνόγεφ. Πολύ ωραία προσπάθεια, δεν του βγήκε. Ωραία άμυνα γενικώς, ωραίο wrestling, ωραία αμυντική σπρόλ από τον Ζόβα, ο οποίος τώρα πλησιάζει. Και ξαναπιάνονται πολύ ωραία ρίψη από τον Ζόβα. Για να ανέβει τώρα σε mount. Και τώρα ο λαιμός του, ο μικρός του, όχι. Κατάπιανε ο Ζόβα στο ρίο και τσόκ. Έκλεισε τον πληγμό. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλό έλεγχο. Wow. Όσο επικίνδυνο. Ναι, φάνηκε λίγο επικίνδυνο. Και τώρα σε half guard από πάνω ο Ζόβας. Περνάει συνεχόμενα χτυπήματα στο σώμα. Για να βγει στη mount. Η γωνία του Γκουνόγεφ έχει φτάσει μέχρι την άλλη γωνία. Η μαμά του μάλλον πρέπει να είναι. Σταθερά προς από πάνω. Προς το παρόν ο Ζόβας σταθερός, όπως είπες, από πάνω. Χτυπάει. Έχει άλλο ένα λεπτό ακόμα να δουλέψει. Όχι, συγγνώμη, έχει άλλα 10 δευτερόλεπτα ακόμα να δουλέψει. Ωραίο ground and pound στο σώμα. Και αυτό είναι το τέλος του αγώνα. Split decision. Κόκκινη γωνία. Αμήν.